Πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες περίπου, ο αγαπητός Γιώργος Πουλατζακλής μου τηλεφώνησε και μου λέει: «Νίκο, έχουμε μια εκδήλωση στους Ακρίδες του Πόντου στις 29 του μηνός και θα σε παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να γράψουμε ένα τραγούδι για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη». Με χαρά βέβαια δέχτηκα την πρόταση και έκανα μια προσπάθεια, θα την απαγγείλω τώρα, και μάλιστα διαβάζοντας κάθε ένα από τα κουπλέ, το ρεφρέν θα το πω τελευταία, κάθε ένα από τα κουπλέ θα το μεταφέρω και στην νεοελληνική για όσους τυχόν δεν γνωρίζουν την ποντιακή γλώσσα. Αλέξανδρος Υψηλάντης λοιπόν. Θα μου επιτρέψετε όμως πριν από αυτό να πω ότι το αφιέρωμα είναι για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, αλλά δεν μπορώ να κρύψω και τη συγκίνησή μου για τον πρόσφατα αποθανόντα Μιχάλη Χαραλαμπίδη, τον οποίο έχω παρακολουθήσει επανειλημμένα σε πολλές ομιλίες του, και για μένα είναι ένας τωρινός Αλέξανδρος Υψηλάντης. Έχει κάνει ο ιδεολόγος αυτός, ο αραματιστής αυτός, έχει κάνει πάρα πολλούς αγώνες για την αναγνώριση της ποντιακής γενοκτονίας. Δυστυχώς όμως δεν τον βοήθησαν όσο έπρεπε και τα σωματεία. Το ποίημα λοιπόν. Το όνομα μου Αλέξανδρος, Υψηλαντών γενναίαν, ο αρκοπάπων Πόντιος, σον όφιν κι αν μεραίαν. Το όνομα μου λέει είναι Αλέξανδρος, από γενιά Υψηλαντών. Ο προπάπος μου ήταν Πόντιος από την μεριά, από την πλευρά του Όφη. Το δεύτερο κουπλέ λέει: «Εγώ κι αν είμαι πρίγκιπας, αν είμαι και ηγεμόνας, άλλο λαζούμεν για τεμέν, τελείνων ο αγώνας. Πιο αναγκαίο είναι για μένα των Ελλήνων ο αγώνας. Εγούρεψαμ τη φιλικήν, εμείς την εταιρείαν, και 10 όρκων ιερών για την ελευθερίαν. Στήσαμε την φιλική εταιρεία και δώσαμε όρκο ιερό για την ελευθερία». Το τέταρτο κουπλέ λέει: «Εμείς τελείνων γενεά θα πρέπει να ογρασεύουν και όλοι να σκούνταν σοποδάρ, τα ανθρώπους να γουρτουρεύουν, να γουρταρεύουν. Εμείς δηλαδή των Ελλήνων η γενιά θα πρέπει να προσπαθήσουμε και όλοι να ξεσηκωθούμε, να ελευθερώσουμε τους ανθρώπους». Το πέμπτο κουπλέ λέει: «Θαρώ ελέπω όρωμαν, θα αυτο και λαμπάδαν, νεφτάμε εμείς αγλίγορα λεύτερον την Ελλάδα. Θαρώ πως οραματίζομαι», λέει ο Αλέξανδρος Υψηλάντης, «θα ανάψω και λαμπάδα για να κάνουμε εμείς ελεύθερη την Ελλάδα». Το δε ρεφρέν μετά από κάθε κουπλέ λέει: «Ραγιάς εγώ κιίνουμε και σκλάβος κιθά στέκω, και απάν ασόλετα καλά την λευτερία ανθέκω». Το μεταφέρω στην νεοελληνική: «Υπόδουλος δεν γίνομαι και σκλάβος δεν θα μείνω, και πάνω απ' όλα τα καλά την λευτεριά βάζω». Thank you.
νερέα. Ο Άρκο Παπώντα δύο σωμοφύγια νερέα, σωμοφύγια νερέα. Ράλια σε μορφή με χέστια πως κοιτάστε μου, κι από τα σωλιά τα καλά τηλευτερία θέμω, κι από τα σωλιά τα καλά τηλευτερία θέμω. Ωχ, εγώ κι αν είμαι πρίγκιπας, κι αν είμαι ηγεμόνας, εγώ κι αν άλλα ζούμε για θέμε, θέλει νίκο να αγοράς, θέλει νίκο να αγοράς. Άλλα ζούμε για θέμε, θέλει νίκο να αγοράς, θέλει νίκο να αγοράς. Ράγια σε μοκίνο με και σκλάβος κοιτάστε εγώ, κι από τα σουλιά τα καλά τηλευτερία θέκω, κι από τα σουλιά τα καλά τηλευτερία θέκω. Έγουρεψαν τη φιλική, το λένε εταιρεία, έγουρεψαν τη φιλική στην εταιρεία, και δεν θα μορκωδιέρω για την ελευθερία, για την ελευθερία, και δεν θα μορκωδιέρω για την ελευθερία, για την ελευθερία. Ράγια σε μοχήνω με και σκλάβους κοιτάστε μου, κι από τα σουλιά τα καλά τηλευθερία θέμω, κι από τα σουλιά τα καλά τηλευθερία θέμω. Ράγια σε μοκίνο με και σκλάβος κοιτάστε μου, κι από τα σουλιά τα καλά τηλευτερία θέμω, κι από τα σουλιά τα καλά τηλευτερία θέμω. Θάρρο έλεπω όρομα, καυτό ένα λάμπαγα, θάρρο έλεπω όρομα, καυτό ένα λάμπαγα, θα φτάμε μισά γλυμόρ, λεύτερο την Ελλάδα, λεύτερο την Ελλάδα, θα φτάμε μισά γλυμόρ, λεύτερο την Ελλάδα, λεύτερο την Ελλάδα. Κι από τα σουλιά τα καλά τηλευτερία θέμω, κι από τα σουλιά τα καλά τηλευτερία θέμω. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Πουλαντζακλή, τον Κωνσταντίνο τον Αμυρά και την Άννα Μαρία Καραγιαννίδου που μας έπαιξαν αυτό το κομμάτι για τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και ιδιαίτερα τον Νίκο τον Παλασίδη, ο οποίος ήταν και ο στιχοργός. Και ήμασταν εμείς οι τυχεροί που το ακούσαμε τώρα για πρώτη φορά.